Εδώ είμαι πάλι με ένα super χορταστικό βίντεο haul. Σήμερα σας έχω ένα βιντεάκι haul από αυτά που λατρεύω και εγώ να βλέπω. Έχει να κάνει με εκτόσεις, δηλαδή ό,τι έχω αγοράσει το έχω πάρει μέσα στις εκτόσεις. Θεωρώ ότι οι καλοκαιρινές είναι οι καλύτερες εκτόσεις του χρόνου, καλύτερες και από τις χειμερινές, γιατί βάζουν το πολύ τις 100 παραπάνω από ό,τι βάζουν στις χειμερινές. Ειδικά στα είδη σπιτιού μπορείς να τα βρεις και 70 και 80%. Και αυτό με ξετρελαίνει. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε είδη για το σπίτι, αξεσουάρ και ρούχα. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με το IKEA. Αυτό το κατάστημα λοιπόν θα το επισκεφτώ τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να πάρω έστω και ένα μικρό χαζό πραγματάκι που θα έχω δει στο site και μου έχει κολλήσει ότι πρέπει να το πάρω. Αυτή τη φορά λοιπόν είχα κολλήσει με αυτά εδώ τα βαζάκια. Και δεν τα είχα πάρει, τα είχα δει μέσα στο κατάστημα, αλλά αυτά κανονικά τα βαζάκια έρχονται σε τάκι, ένα μεγάλο με ένα μικρούλι. Το μικρούλι μου φαινόταν πάρα πολύ χαζό, ηλίθιο, βλαμμένο, μικρό, κοντοστούπικο, δεν μ' άρεσε καθόλου τέλος πάντων. Και πήγα στο άλλο τμήμα που έχει, που είναι λίγο πριν τα ταμεία, που έχει τα χρησιμοποιημένα τέλος πάντων, τα λίγο ελαττωματικά, τα αυτά που ήταν εκθεσιακά και τα έχει πολύ 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 πιο φτηνά. Και εκεί βρήκα σετάκι δύο μεγάλα. Τώρα δεν ξέρω αν είχαν σπάσει τα μικρά που ήταν σετάκι και βάλαν τα δύο μεγάλα μαζί για να τα ξεφορτωθούν. Βρήκα τα δύο μεγάλα σε μια καταπληκτική τιμή. Νομίζω ότι είχαν 5 ευρώ και τα δύο, κάτι τέτοιο. Ήταν πακέτο μαζί. Και εννοείται πως τα άρπαξα. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν τα βάζω βέβαια μαζί γιατί το θεωρώ υπερβολή να τα διακοσμήσω μαζί. Αλλά έχω βάλει χωριστά το ένα στη συρταριέρα και το άλλο στην άλλη συρταριέρα. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Μου έχουν αρέσει υπερβολικά. Επόμενο είναι αυτό το μικρούλι μπιζουτιέρα θα το πω εγώ, αλλά μπορείτε να βάλετε και κεράκι ρεσό. Νομίζω πως το είχα βρει στο τμήμα με τα ρεσό, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Η τιμή του ήταν περίπου στα 3 ευρώ και κάτι. Και για αυτό το μικρούλι εδώ πήγα δύο φορές στο κατάστημα. Τη μία ήταν το τελευταίο που είχα βρει στο ράφι και το κρατούσα σε όλη τη διάρκεια που χάζευα από εδώ και από εκεί. Και όταν πήγα στο ταμείο μου είπαν ότι δεν έχει κωδικό, δεν είχε από κάτω χαρτάκι, και επειδή δεν έχει κωδικό δεν μπορούν να μου το περάσουν και θα έπρεπε να το αφήσω γιατί ήταν ένα τελευταίο. Και είχα απογοητευτεί πάρα πολύ και πήγα την επόμενη φορά και το άρπαξα και είδα φυσικά αν έχει κωδικό κτλ. Για να μην το χάσω πάλι. Μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω βάλει πάνω στο μπουντουάρ μου που έχω μέσα στην κρεβατοκάμαρα, στο κέντρο ακριβώς, και βάζω μέσα τα lip balm μου για να μην τα χάνω από εδώ και από εκεί. Τα μαζεύω όλα εδώ και είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ μικρούλι και πολύ κομψό. Φεύγουμε από το IKEA και πάμε στα H&M Home, όπου είχε τις πιο εκπληκτικές εκτόσεις όλων μάλλον των εποχών. Και από εκεί πήρα, θα τα αφήσω κάτω γιατί εντάξει κάνουν φόρη. Από το H&M Home λοιπόν πήρα αυτό εδώ το δισκάκι, δεν ξέρω πως λέγεται αυτό. Η αρχική του τιμή ήταν λοιπόν στα 19,99, είχε 20 ευρώ και εγώ το πήρα μόνο 7 ευρώ. 20 ευρώ να πω την αλήθεια δεν θα έδινα, αν και είναι πολύ ωραίο, πολύ καλοφτιαγμένο, αλλά 20 ευρώ θα μου ήταν δύσκολο να δώσω. 7 ευρώ εντάξει δεν ήταν και τίποτα. Εγώ το πήρα για τύπου κάτι τέτοιο, για να το έχω πάνω στο μπουντουάρ μου και να βάλω έτσι κάποια πραγματάκια, για να φαίνονται πιο συμμαζεμένα, πιο ωραία, έτσι, πιο οργανωμένα, χωρίς να βάλω κάποια έτσι βάση πλαστική από τα τζάμπο που τη θεωρώ κακόγουστη. Αυτό εδώ που είναι μεταλλικό και είναι έτσι ματ ανθρακή, το θεωρώ πάρα πολύ σικάτο, πάρα πολύ όμορφο για το χώρο και ταιριάζει με τα υπόλοιπα μου έπιπλα. Οπότε το έχω βάλει πίσω εδώ στο μπουντουάρ και βάζω τις κρέμες ημέρας μου, τα αρώματά μου, τα setting spray μου και όλα αυτά. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι αυτός εδώ ο ανανάς, που είναι ένα από αυτά που μισούσε ο Χρήστος και δεν ήθελε με τίποτα να πάρω, γιατί μισεί τους ανανάδες, δεν ξέρω, τους βλέπει και δεν του αρέσουν καθόλου. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ όμως για διακοσμητικά, και όταν είχε βγάλει αυτά το H&M Home είχα ξετρελαθεί, αλλά θεωρούσα ότι είναι πολύ τσιμπημένα για αυτό που είναι. Και αυτό γιατί τα περισσότερα όταν πήγαινε στο κατάστημα έβλεπες πως είναι ελαττωματικά, δηλαδή είχαν μικρά σπασιματάκια πάνω, τα περισσότερα από αυτά, όπως και αυτό έχει ένα μικρό ελαττωματάκι εδώ πίσω, αλλά δεν φαίνεται πολύ. Αυτά λοιπόν αρχική τα είχε, έχει εδώ την τιμή, ναι αυτό ανοίγει κιόλας, έχει κερί μέσα, αν και δεν σκοπεύω να το κάψω, το έχω πάρει ξεκάθαρα για διακοσμητικό, το είχε 14,99, το είχε 15 ευρώ και το βρήκα στα 3 ευρώ νομίζω ήταν. Ναι, νομίζω ήταν 3 ευρώ, ήταν ένα και μοναδικό, μοναχούλι, εκεί και με περίμενε, εντάξει 3 ευρώ δεν ήταν τίποτα, ήταν πάρα πολύ λίγα χρήματα, γι' αυτό και το άρπαξα και το αγαπώ. Και τελευταίο που πήρα
από τα H&M Home είναι αυτό εδώ το τεράστιο, είναι ριχτάρι, κουβερτούλα, οτιδήποτε μπορείτε να το κάνετε. Να δω λίγο να σας πω την τιμούλα του. Λοιπόν, αυτό αρχική τιμή είχε στα 30 ευρώ και εγώ το πήρα στα 12 ευρώ. Μου αρέσει και ταιριάζει κιόλας πάρα πολύ χρωματικά στο σαλόνι μου. Είναι πάρα πολύ ωραία η ποιότητά του, δεν τσιμπάει, γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεπαστώ με κουβέρτα που τσιμπάει ή να κάτσω κάπου που τσιμπάει. Και στα 12 ευρώ που το βρήκα ήταν τζάμπα. Τρέξτε στα H&M, μπας και έχει ακόμα κάποια κομμάτια, γιατί όταν πήγα είχε πάρα πολλά. Αξίζει 100% να το αγοράσετε. Και θα μείνω σε H&M και θα σας δείξω τι ρουχάκια πήρα από εκεί. Πήρα 3 κομμάτια νομίζω. Ναι, και τα 3 κομμάτια αυτά δεν τα δοκίμασα. Είναι η πρώτη φορά που δεν δοκιμάζω κάποιο ρούχο και το αγοράζω έτσι. Και είπα εντάξει, αν δεν μου κάνει κάτι θα το πάω πίσω. Και αυτό γιατί ήταν οι καλές μέρες των εκπτώσεων και η ουρά στα δοκιμαστήρια ξεπερνούσε το φυσιολογικό. Δηλαδή ήταν μια ουρά που θα περίμενα πάνω από μία μισή ώρα. Και δεν ήθελα να χάσω όλη αυτή την ώρα, ήθελα να τριγυρίσω πολύ στην αγορά, οπότε πήρα ό,τι πίστευα ότι θα μου κάνει 100% και έπεσα μέσα, γιατί και τα 3 που πήρα είναι ακριβώς το νούμερό μου. Δεν ξέρω πώς το πέτυχα αυτό, δεν ξέρω, μάλλον ξέρω ακριβώς με το μάτι τι φοράω. Το πρώτο που πήρα είναι αυτό το καταπληκτικό play σου, το είχε και σε άλλο χρωματισμό. Νομίζω ότι το είχε και σε μαύρο και σε κάποιο με λουλουδάκια, κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είχε έκπτωση, ήταν όμως τα 14,99. Η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή για την ποιότητά του. Το πήρα αρκετά άνετο, γιατί αυτά δεν είναι ωραίο να είναι κολλητά στο σώμα. Πρέπει να τα παίρνετε πολύ πιο φαρδιά από εσάς, να μην κολλούν στο σώμα, γιατί όταν είναι πιο φαρδιά κολακεύουν πολύ περισσότερο. Εγώ λοιπόν το πήρα στο νούμερο 36, μου είναι εκπληκτικό, θα με έπαιρνε να το πάρω και στο νούμερο 38 για να είναι ακόμη πιο άνετο. Έχει και τσεπούλες και ξέρω ότι θα το τσακίσω φέτος το καλοκαίρι. Επόμενο που πήρα είναι ένα τζιν παντελόνι, το οποίο ήταν μόνο του στην ακρούλα που το είχα βρει. Και το πήρα με τεράστιο φόβο ότι δεν θα μου κάνει, γιατί τώρα να πάρεις τζιν και να μην το δοκιμάσεις είναι τεράστιο ρίσκο, αλλά μου κάνει, μου είναι ελάχιστα άνετο στη μέση, αλλά μου κάνει πάρα πολύ καλά. Η αρχική του τιμή ήταν στα 40 ευρώ και το πήρα 10, οπότε γι' αυτό και το άρπαξα. Είναι ανθρακή και έχει ένα σκίσιμο εδώ πέρα. Και κάτω έχει κρόσια, αν και εγώ επειδή πάντα τα γυρίζω, γιατί όλα τα παντελόνια μου είναι μακριά γιατί είμαι πολύ κοντή, δεν θα φαίνονται αυτά από εδώ κάτω που μου αρέσουν αυτά τα ξέφτια. Αλλά γενικά είναι ψηλόμεσο, είναι πάρα πολύ όμορφο παντελόνι και δεν ήθελα να το χάσω, γι' αυτό και το πήρα χωρίς να το δοκιμάσω και τελικά 10 ευρώ ήταν τζάμπα. Και τελευταίο που πήρα είναι αυτό το μπλουζάκι που το έχω πάρει και σε άλλους χρωματισμούς και μάλιστα με έχετε δει να φοράω και δύο άλλα τέτοια, ένα σίγουρα σε ροζ και ένα έτσι σε χρωματάκι σαν πιο μήλο. Είναι απλό κλασικό basic μπλουζάκι που κάνει ένα πολύ ωραίο V, όχι υπερβολικά ανοιχτό, αλλά ούτε και πάρα πολύ μικρό. Και η τιμή του είναι στα 5 ευρώ μόνο και το πήρα σε μέγεθος large. Το μέγεθος large μου αρέσει γιατί έρχεται αρκετά μακριά. Εγώ δεν φοράω κοντά τα μπλουζάκια μου, μου αρέσει να είναι μακριά για να μπορώ να τα βάζω και με κολάν και με πιο κολλητά σορτσάκια. Οπότε σε αυτά παίρνω πάντα το large και ούτε αυτό είχε έκπτωση, αλλά εντάξει δεν χρειάζεται να έχει έκπτωση κιόλας αυτό, 5 ευρώ είναι. Και περνάμε στα δύο τελευταία κομμάτια που πήρα από το κατάστημα Doka. Και πήρα δύο τσαντούλες. Γενικά εγώ είμαι πολύ δύσκολη στο θέμα τσάντα και δεν έχω πολλές τσάντες. Όλο το χειμώνα τον έχω βγάλει με το κλασικό backpack που με είχατε δει από τα Stradivarius από πέρσι. Δεν έχω πάρει κάτι άλλο από τότε και δεν είχα άλλη τσάντα έτσι για άλλο χρώμα παπούτσια, άλλο χρώμα ρούχα τέλος πάντων. Και πήγα και πήρα δύο μικρά τσαντάκια. Μου αρέσει που τα έχουν σε αυτό το φασματάκι γιατί το κάνει έτσι πιο πολυτελές. Πήρα λοιπόν αυτό εδώ το τσαντάκι που φοριέται λοξά. Και ήθελα ένα μαύρο γιατί δεν είχα, μαύρο που να είναι έτσι μικρούλι, αλλά να μην είναι τόσο κυριλέ, να μπορώ να το βάλω και για ένα καφέ. Εγώ αυτό θα το βάλω και βράδυ και πρωί και όλες τις ώρες, χωρίς όμως να φαίνεται πρόχειρο ή πάρα πολύ πρωινό. Η τιμή του ήταν στα 15 ευρώ, άρα αρχική είχε 30. Και δεύτερο τσαντάκι που πήρα, πήρα ένα μπέζ έτσι καφέ της Σάμου για να το συνδυάζω με τα μπέζ μου πέδιλα. Και είναι καταπληκτικό, είναι πανέμορφο, έχει αρκετό χώρο μέσα και ξεχωριστές θηκούλες και μου αρέσει που είναι, γενικά οι τσάντες Doka είναι περιποιημένες και στην μέσα τους πλευρά. Έχει έτσι κάποιες, έχει χρυσές λεπτομέρειες όπως εδώ και στο κουμπωμά του
ρυθμίζεις κιόλα το μήκος που το θέλεις ακριβώς. Και η τιμή του ήταν από... νομίζω είχε 40 ευρώ αρχική και το πήρα 20. Αυτά λοιπόν είχα να σας δείξω, έκανα πολύ καλές αγορές νομίζω φέτος, χωρίς να ξοδέψω αρκετά χρήματα. Και αυτό μου άρεσε γιατί πρόσεξα αρκετά και πήρα κομμάτια που είμαι σίγουρη θα φορέσω πάρα πολύ. Και γενικά κομμάτια που ήθελα υπερβολικά να αποκτήσω. Ένα τύπος κάτω στα σχόλια θα μου πείτε και εσείς τι έχετε αγοράσει το τελευταίο διάστημα, τι πετύχατε στην πιο σούπερ καταπληκτική έκπτωση ή ακόμη και τι αγοράσατε από τη wishlist σας, κάτι που είχατε πολύ καιρό στη λίστα σας και επιτέλους θα αποκτήσετε τώρα με τις εκπτώσεις. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και ακολουθήστε με οπουδήποτε θέλετε εσείς, ειδικά στο Instagram θα με βλέπετε καθημερινά γιατί ανεβάζω και φωτογραφίες αλλά και Insta Stories συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βιντεάκι, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και σας στέλνω άπειρα φυλάκια.